κυπριακή οικονομία, οι επιπτώσεις της πανδημίας και το στοίχημα της ανάκαμψης. Ήταν το θέμα διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΟΜΕΚΑ σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ανέλησε τη στρατηγική του Υπουργείου σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο η Κύπρος θα απορροφήσει 968 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έργα που προβλέπονται αφορούν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Ιούλιο. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ για έργα τα οποία θα υλοποιηθούν την επόμενη τετραετία, πενταετία, οι εκταμιεύσεις αρχίζουν από φέτος, από το 2021, γιατί λαμβάνουμε και έχουμε λάβει ήδη το 10% ως προκαταβολή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, ο σχεδιασμός της Κύπρου περιλαμβάνει 5 βασικούς πυλώνες που αφορούν την δημόσια υγεία και πολιτική προστασία, όπου θα δαπανηθούν 78,5 εκατομμύρια ευρώ, την μετάβαση σε πράσινη οικονομία, όπου θα δαπανηθούν 422,5 εκατομμύρια ευρώ, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, όπου θα δαπανηθούν 510 εκατομμύρια ευρώ, την ψηφιακή ανάπτυξη, όπου θα δαπανηθούν 100 εκατομμύρια ευρώ, και ως πέμπτο πυλώνα την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, όπου θα δαπανηθούν 122,5 εκατομμύρια ευρώ. Προσπαθούμε να εντάξουμε στο σχέδιο ένα αρκετά γενναιόδωρο κομμάτι που αφορά την παλιά Λευκωσία, ούτως ώστε να τη μετατρέψουμε, να έλθουν πανεπιστήμια και να προχωρήσουμε την αναγέννηση μέσω φοιτητικών εστιών. Το παράλληλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης για όλα τα δημόσια κτίρια περιλαμβανομένων και το σχολείο. Στην δική του τοποθέτηση, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης αναφέρθηκε σε ένα ιστορικό βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τα συγκεκριμένα χρήματα δίνονται υπό την μορφή χορηγίας και όχι υπό την μορφή δανεισμού. Αντλεί τα κεφάλαια η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μεταφέρει μέσω του μηχανισμού που συζητάμε στα κράτη-μέλη και φυσικά υπό μορφή είτε επιχορηγήσεων, δηλαδή όχι δανείου, είτε υπό μορφή δανεισμού. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, ακόμα και υπό μορφή δανεισμού, οι όροι είναι σαφώς, οι χρηματοοικονομικοί όροι, είναι σαφώς καλύτεροι από ότι αν το κράτος μέλος προχωρούσε στις αγορές να δανειστεί. Για την ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με άλμα στην ψηφιακή ανάπτυξη και στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, έκανε λόγο στη δική του τοποθέτηση ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Ανδρέας Κετής. Είναι μια ευκαιρία που δεν θα ξανάρθει. Γίνεται τώρα λόγω της ευρύτερης κατάστασης και όπως σημείωσε και ο κύριος Τσαλακός, είναι εκ των όνων ουκάνευ. Εμείς, η κυβέρνησή μας, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας να μπορέσουν να δουν στρατηγικά το όλο πλαίσιο. Σε παρέμβαση, το Γενικός Διευθυντής του ΟΜΕΚΑ, Γιώργος Τσαλακός, εξέφρασε την ικανοποίηση του σταθμού για την υλοποίηση του προγράμματος «Η Ευρώπη Μετρά», ενώ εστίασε στην προσπάθεια της δημοσιογραφικής ομάδας για την σωστή ενημέρωση των πολιτών και σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θέματα. Με το πρόγραμμα «Η Ευρώπη Μετρά», φιλοδοξούμε και νομίζω το επιτυχάνουμε να αναδείξουμε πιο συστηματικά τον τρόπο που επηρεάζει τη ζωή μας η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συνομοθέτης με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, εκπροσωπεί τους πολίτες, ελέγχει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Για την εφαρμογή και αξιολόγηση των μέτρων έχει θεσπιστεί η ειδική ομάδα, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε επαφή τόσο με τα κοινοβουλευτικά κόμματα όσο και με τους κοινωνικούς εταίρους.